Πρόγραμμα επιμόρφωσης περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων για τη μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Μια τέτοια ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε στη Σιθωνία την Τρίτη. Οι Δήμοι με το νέο καθεστώς μετά το σχέδιο Καλλικράτη έχουν στόχο να γίνουν οι αναπτυξιακοί φορείς της περιοχής τους. Πρέπει λοιπόν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μπορέσουν να αποκτήσουν πολύ σύντομα τη γνώση όλων των νέων αρμοδιοτήτων αλλά και όλων των νέων δυνατοτήτων που έχει η αυτοδιοίκηση και να μπορέσουν να συνδυάσουν τον πολιτικό ρόλο, τον ρόλο του αιρετού, με τον αναπτυξιακό και τον κοινωνικό τους ρόλο. Να σχεδιάσουν την ανάπτυξη τοπικά αλλά και να ασκήσουν κοινωνικές πολιτικές προς όφελο του συνόλου των πολιτών που κατοικούν στην περιοχή. Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Έχει αρκετές δυσκολίες. Είναι ένα νέο περιβάλλον. Γι' αυτό και επιδιώκουμε με αυτές τις ημερίδες να καλύψουμε όλα τα θέματα της γνώσης, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, να μπορέσουν οι Δήμοι να είναι έτοιμοι από 1 Ιανουαρίου, έτσι ώστε τουλάχιστον οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να γνωρίζουν όλα τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν και όλες τις υποχρεώσεις που θα έχουν την επόμενη τετραετία. Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν στην ημερίδα ήταν οι τομείς άσκησης πολιτικής και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου, οι δημόσιες τοπικές πολιτικές, ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, η οργάνωση και οι πόροι, η ενδοδημοτική αποκέντρωση και η τοπική διακυβέρνηση, τα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάποιες ποινές σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις σας. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νέο νόμο, θεωρείται πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή σας, οπότε δεν μπορούμε. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά και μάλιστα υπάρχει και υποχρέωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να αναφέρει στον ελεκτή δημόσιας διοίκησης αντίστοιχα σε περίπτωση που έχουμε απουσίες ή που έχουμε συνεχή έλλειψη συμβούλων από τις υποχρεώσεις τους και μάλιστα αυτό είναι βασική αρχή του νόμου και επιφέρει ποινές και για τον ίδιο σε περίπτωση που δεν το αναφέρει. Παρουσιάσαμε το σύνολο των δημόσιων τοπικών πολιτικών, δηλαδή τις πολιτικές που μπορούν και πρέπει να ασκήσουν οι ΟΤΑ και με τις νέες αρμοδιότητες, αλλά και με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, στο σύνολο του νέου χωρικού, αν θέλετε, περιβάλλοντος το οποίο διαμορφώνεται. Μετά τις συνεννώσεις των ΟΤΑ, πολλές σημαντικές αρμοδιότητες περνάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με την πολεοδομία, με το περιβάλλον, με την ποιότητα ζωής, με τη δημόσια υγεία, με την αδειοδότηση των εμπορικών δραστηριοτήτων. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σημαντικό περιβάλλον. Ξέχασα βέβαια τη σχολική στέγη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να ασκήσουν σημαντικές τοπικές πολιτικές και να ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυνατότητα του τόπου. Να δημιουργήσουν δηλαδή τοπική ανάπτυξη, να τολμήσουμε αυτό που λέμε αποκέντρωση της ανάπτυξης και έτσι να δοθούν νέες δυνατότητες και για απασχόληση και για τοπικό εισόδημα. Την ενημέρωση παρακολούθησαν πολλοί νεοεκλεγείς και εν ενεργεία δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της Χαλκιδικής. Είναι δεδομένο ότι στα πλαίσια της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης έχουμε νέους συναδέλφους μας. Και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και ένα νέο δημοσιονομικό και νομικό πεδίο για το οποίο θα πρέπει να επιμορφωθούμε όλοι. Γίνεται μια προσπάθεια από την Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, ώστε πραγματικά να υπάρξουν αυτού του είδους οι ενημερώσεις. Εκείνο, βέβαια, που πρέπει να τρέξει στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι οι θεσμικές πρωτοβουλίες, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε στοιχεία και δυνατότητες λειτουργικότητας 100% για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Ευελπιστούμε ώστε έστω και την τελευταία στιγμή επιτέλους το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού του κ. Ραγκούση, ο οποίος βεβαίως μας είχε διαβεβαιώσει ότι από το καλοκαίρι του 2010 όλα θα ήταν έτοιμα και σε επίπεδο ειδικευμένου προσωπικού και σε επίπεδο δυνατοτήτων λειτουργίας. Από ό,τι φαίνεται, χρηματοδοτικά καταρχήν οι Δήμοι είναι όλοι στο κόκκινο και θα πρέπει να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες για το τι μέλη γεννάστε σε σχέση με τους αναγκαίους πόρους οι οποίοι θα εξευρεθούν τουλάχιστον για τη δυνατότητα λειτουργίας από πλευράς καθημερινότητας, αλλά το κυριότερο θα πρέπει επιτέλους να υπογραφούν και τα προεδρικά διατάγματα και οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις και οι υπουργικές αποφάσεις, ώστε πραγματικά από την 1η Γενάρη του 2011 να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και επιτέλους να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέγαμε από παλιά, ότι ναι στη διοικητική μεταρρύθμιση, γιατί πραγματικά θα ακουμπήσει την καθημερινότητα και θα εξυπηρετήσει περισσότερο τον πολίτη. Χρειάζεται να γίνονται τέτοιες ημερίδες ενημέρωσης των αιρετών, γιατί τα κενά είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν κενά τόσο στη λειτουργία, αλλά και στο οικονομικό τομέα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
τα θέματα, εμείς είμαστε εδώ να ενημερωθούμε, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες για να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από την πρώτη μέρα να, έτσι, να δουλέψουμε και να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τον πολίτη. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Περιμένουμε τα διατάγματα τα οποία πρέπει η κυβέρνηση και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να τα βγάλει για να μπορέσει να μας βοηθήσει σε λειτουργικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν και ευελπιστούμε ότι από την πρώτη του μηνός όλες οι δυνάμεις για το Δήμο Σιδωνίας εγώ θα αγωνιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Είναι γνωστό ότι από πρώτη πρώτου ξεκινά μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Οι αρμοδιότητες οι οποίες μεταφέρονται και οι δυνατότητες των νέων Δήμων είναι πάρα πολλές, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι οι οποίοι θα υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα να είναι πάνω απ' όλα γνώστες και βέβαια με πάρα πολλή δουλειά να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτές τις μεγάλες αλλαγές που πραγματικά ήταν απαραίτητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό το οποίο εμείς οι παλιότεροι στην αυτοδιοίκηση έχουμε ζήσει είναι το ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι για να ασκηθούν αυτές οι αρμοδιότητες. Επομένως, ναι μεν καλό είναι να ενημερώνονται όλοι για το τι σημαίνει από εδώ και πέρα αυτοδιοίκηση, αλλά από εκεί και πέρα στην πράξη είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και βεβαίως είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο να ασκηθούν οι αρμοδιότητες, οι καινούργιες που έρχονται στους Δήμους, αλλά ακόμη για αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα, είναι πολύ δύσκολο με τα πολύ στενά οικονομικά που υπάρχουν να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασκούνται. Άρα θα έλεγα ότι δυστυχώς ο πύχης δεν μπορεί να μπει ψηλά αυτήν την τετραετία και θα είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν οι δημοτικές αρχές στο έργο το οποίο καλούνται να αναλάβουν. Θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για τους μελλοντικούς δημοτικούς συμβούλους των νέων Δήμων. Περιέχουν αρκετά πράγματα γιατί όπως ξέρετε ο χαρακτής της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αλλάξει και βέβαια έχει αλλάξει και ο νόμος με τον Καλλικράτη. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, μεταβιβάζονται πάρα πολλές αρμοδιότητες στους νέους Δήμους, οπότε αντιλαμβάνεστε δημιουργούνται νέες επιτροπές που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα όργανα που, για τη λειτουργία του νέου Δήμου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων από τους αιρετούς. Με αφορμή